Λοιπόν, πάω να συναντήσω τον Δημήτρη. Δημήτρη μου, δεν μου το κλείσες στο σπίτι μου. Το γλίκανες. Δεν ήξερα ότι είναι τα παιδιά, θα πεταγόμουν και εγώ μπροστά. Καλά, το... Είναι πολύ φίλοι μου. Α, όντως είναι. Όχι, είναι φίλοι μου. Δεν είναι φίλοι μου social. Αυτό που λέμε. Ναι, όχι, είναι φίλοι μου. Instagramικά. Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Λοιπόν, αγαπημένη μου φίλε, τι θα μας φτιάξεις σήμερα. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε μία μελαχρινή. Είναι μία καρυδόπιτα την οποία την έχουμε τονώσει. Τι έχεις με τις ξανθές. Άφησε με και πες μου, άνθρωπε μου. Την έχουμε τονώσει με λίγο κακάο και κανέλα. Ωραία. Και αν θέλουμε, μπορούμε να βάλουμε και κομμάτια σοκολάτας. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Ελαφρώς σιροπιασμένη, δεν θέλουμε πολλά σιρόπια. Okay. Και σίγουρα, λόγω καλοκαιριού, θέλουμε μια τεράστια μπάλα παγωτό από πάνω. Super. Τη στιγμή που θα γίνει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε για να σας δείξω ότι τελειώνει αλήθεια η προετοιμασία της σε 3 λεπτά και είναι απίστευτα εύκολη. Τι κάνουμε. Στη μηχανή μας, στην κουζινομηχανή μας, βάζουμε τα αυγά με τη ζάχαρη και θα ήθελα στο σπίτι, ιδανικά, να περιμένετε 5 λεπτά. Μπορώ, 5 λεπτά. Μπορώ. Ναι, 5 λεπτά μπορώ. Να βάλεις ένα καφεδάκι, κάτι, 5 λεπτά. Όσο χτυπιούνται τα αυγά με τη ζάχαρη, ασπρίζουν και φουσκώνουν. Παίρνουν πολύ μεγάλη διόγκωση. Άρα καταλαβαίνω απλά τα υλικά. Ναι, πιο απλά δεν έχει. Λοιπόν, αυγουλάκια, εδώ τι άλλο? Έχουμε το σιμιγδάλι, το κακάο, κανέλα, baking powder και ξύσμα. Ξύσμα προαιρετικά, αν θέλετε, και τριμμένο καρύδι. Λοιπόν, κοίτα εδώ πόσο καθαρίνει η κουζίνα μας. Τίποτα, τελειώσανε όλα. Έχουμε ούτε και μια ατσαλιό βλέπω, ούτε τίποτα. Τίποτα. Έχουμε και τη βανίλια μας και με ένα πιρούνι ή με ένα σύρμα, αν έχετε ζαχαροπλαστική, σαν ανακατεύουμε. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτή τη φάση να ανακατέψουμε καλά για να είναι ομοιογενές το μείγμα μας, γιατί όταν θα γίνουν τα αυγά και θα το ρίξουμε μέσα, δεν θέλουμε να ανακατέψουμε πάρα πολύ ώρα και να χάσει τη διόγκωση που έχουμε κερδίσει από το πολύ ανακάτεμα. Ωραία. Ίσα-ίσα. Αλλά για να γίνει ίσα-ίσα, πρέπει και αυτό εδώ, κοίτα που αλλάζει χρώματα, να είναι έτοιμο. Πάρα πολύ εύκολο όμως είναι. Απλά το ανακατεύεις. Πραγματικά. Το ανακατεύεις. Και ένα παιδάκι το κάνει. Πραγματικά. Είναι τόσο πολύ εύκολο. Το σιρόπι θα το βάλετε όλα τα υλικά σε ένα κατσαρολάκι, όπως είναι, μέχρι να πάρει μια βράση. Δεν είναι κάτι. Δεν είναι συνταγή, δεν έχει κάποια δυσκολία. Όλα τα υλικά για το σιρόπι. Και δεν σου κρύβω ότι πλησιάζει τώρα ο καιρός που τελειώνουμε. Mm. Και πάντα μου έρχεται μια συγκίνηση, γιατί γενικά είμαι πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Μπορεί να μην μου φαίνεται από το παρουσιαστικό μου. Και πραγματικά ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους φίλους και τις φίλες. Λόγω όμως ότι είναι τόσο μεγάλος ο όγκος των φίλων που μας παρακολουθεί, δεν θα μπορώ να κάνω δώρο σε όλους. Αλλά σήμερα θέλω να κάνω από καρδιάς ένα δώρο, ένα πολύ καλό δώρο, αξία, σοβαρής, σε κάποιον ή κάποια τυχερή. Αυτό είναι η κουζινομηχανή που συνηθίζω και δουλεύω. Δεν κάνω ένα δώρο ό,τι να είναι, κάνω αυτό που αγαπάω και δουλεύω. Με όλη μου την καρδιά, με όλη μου τη χαρά, σας κάνω αυτό το δώρο. Μπείτε στο τέλος στο Instagram της εκπομπής, να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Και στο δικό μου το Instagram. Κληρώνω άλλη μία για εσάς σήμερα. Μπράβο, ρε, θέλω να κερδίσετε. Μακάρι να μπορούσα να δώσω σε όλους από μία, γιατί ξέρω ότι μου ζητάτε για πολλές συνταγές να είχαμε την κουζινομηχανή. Σας την κάνω με όλη μου την καρδιά δώρο. Με τη νέα σεζόν θα έχουμε και άλλα δώρα. Πάρα πολλά. Ετοιμάζουμε πολλά. Λοιπόν, αφού το ανακατέψαμε, εδώ έχω ένα ταψάκι. Κοιτάξτε εδώ, το έχουμε βουτυρώσει, αλευρώσει. Σε τι φόρμα τώρα θέλετε να βάλετε, συνήθως οι καρυδόπιτες, οι μελαχρινές γίνονται ή σε ορθογώνιες ή στρογγυλές. Εγώ εδώ σας το έχω βάλει σε μακρόστενη φόρμα. Okay. Δοκιμάστε τα πάντα, ό,τι σας αρέσει. Μην αγχώνεστε, έτσι πρέπει ή δεν πρέπει. Όχι, όλα γίνονται. Το γλασάρισμα μετά από πάνω όμως βλέπω, Έχω ζεστάνει λίγη πραλίνα. Α, ωραία. Περίχνω από πάνω. Το ούτε φτιάχνω γλάσο, ούτε τίποτα. Πόσο εύκολο. Μια πραλίνα τη ζεσταίνω ελαφρώς. Ή σε μπεν μαρί. Ή. Ναι, ή σε μπεν μαρί. Ή στο μάικρο. Λοιπόν, το μείγμα μας ανακατεύουμε αφράτα, προθερμαίνουμε το φούρνο στους 170 βαθμούς και ψήνουμε 40 λεπτά. Ένα ελαφρύ ανακάτεμα, όπως σας είπα. Το βλέπετε? Ναι. Ένα λεπτό. Τελειώσαμε. Αυτό ήτανε. 40 λεπτά ως 170 στον αέρα. Το βγάζουμε, αν θέλουμε το γλασάρουμε με πραλίνα. Σιροπιάζεται με το ζεστό σιρόπι και από πάνω το γλάσο. Τίποτα, πανεύκολα. Τσακ μπαμ, σε 5 λεπτά έχω κάνει εγώ διάθεση. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ για όλα. Εγώ.